Το πέμπτο και τελευταίο ζήτημα είναι οι εκλογικές συνεργασίες. Όπως ξέρετε, ο Κλισθένης φέρνει απλή αναλογική, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει και ο κύριος Πρωτούλης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, όσο και αν συμφωνούν ή διαφωνούν μεταξύ τους, θα είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν. Θέλω λοιπόν να μου κάνουν μια τοποθέτηση για το πώς βλέπουν τις μελλοντικές αυτές συνέργειες, διότι αν δεν υπάρξει εκλογική συνεργασία μέσα στα περιφερειακά ή δημοτικά συμβούλια, θα υπάρξει πλήρης αδράνεια. Συμφωνείτε, νομίζω, όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Και θέλω και κάτι άλλο, μια πιο δύσκολη ερώτηση. Θέλω ο καθένας από εσάς να μου πει για τους υπόλοιπους τρεις ένα καλό στοιχείο στο χαρακτήρα του. Κάτι που του αρέσει. Ναι, εμείς δεν θα πούμε κάτι καλό. Έχουμε προετοιμαστεί για τα άσχημα. Έχουμε προετοιμαστεί για τα άσχημα. Να πούμε, επαναλάβετε λίγο την... Η ερώτηση είναι πώς θα συνεργαστείτε. Ναι. Με βάση την απλή αναλογική. Δεν πάει με τίποτα το μυαλό. Και το μυαλό δεν πάει με τίποτα. Τα καλά στοιχεία στους υπόλοιπους τρεις. Λοιπόν, ωστόσο όμως θέλουμε να πούμε ότι τον Κλισθένη στο σύστημα της απλής αναλογικής, το γνωρίζετε όλοι, σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την απλή αναλογική, το ψηφίσαμε γιατί είναι ένα διαχρονικό αίτημα. Στο δρόμο του αγώνα και στις ζωντανές διαδικασίες της ενεργής συμμετοχής του λαού μας, διαμορφώνεται ζωντανές, υπαρκτές, πολύ μεγάλες συμμαχίες. Εκεί είναι η μεγάλη υπόθεση. Όταν ο Δήμαρχος Πάτρας, ο Κώστας Οπελετίδης, πήρε τη μεγάλη πρωτοβουλία για τη μεγάλη πορεία Πάτρα-Αθήνα, στην οποία έγιναν χιλιάδες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, διαδηλώσεις, ενημέρωση, για το μεγάλο θέμα της ανεργίας, για να αναδειχθούν τα τεράστια προβλήματα, τα τεράστια θέματα υποστελέχωσης, έλλειψη υποδομών, έλλειψης προσλήψεων που είχαν παγώσει, της έλλειψης της δυνατότητας του Δήμου να παράξει έργο προς όφελος του λαού μας. Σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία διαμορφώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες πλειοψηφίες. Πολύ μεγάλες πλειοψηφίες όχι μόνο πίσω από κλειστές πόρτες στα δημοτικά συμβούλια, πολύ μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στο λαό. Πολύ μεγάλες πλειοψηφίες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθεροεπαγγελματιών, των συνταξιούχων, της νεολαίας. Πολύ μεγάλες πλειοψηφίες που ξεπέρασαν την ψήφο που είχε ρίξει ο καθένας στις προηγούμενες εκλογές, ξεπέρασαν προκαταλήψεις και βρέθηκαν να διαδηλώνουν και να περπατάνε μαζί 220 χιλιόμετρα άνθρωποι εντελώς διαφορετικών καταβολών. Εμείς αυτές τις μεγάλες πλειοψηφίες ονειρευόμαστε, για αυτές τις μεγάλες συμμαχίες και συνεργασίες δρούμε από σήμερα. Από σήμερα, από αυτήν εδώ τη στιγμή. Και από τη στιγμή αυτή που μιλάμε, υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα που τις προηγούμενες φορές βρίσκονταν σε άλλα ψηφοδέλτια. Βρίσκονταν και στη Δύναμη Ζωής και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στην παράταξη του κύριου Σγουρού. Βρίσκονταν και σε άλλα ψηφοδέλτια που συσπυρώνονται στη λαϊκή συσπήρωση και δίνουμε αυτή τη μεγάλη μάχη και των εκλογών και τις δράσεις την επόμενη μέρα, γιατί όλα τα προβλήματα την επόμενη μέρα θα είναι εδώ. Και δεν μπορούμε να λογίζουμε τις συνεργασίες όπως αυτά που γίνονταν προεκλογικά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τι, τα παζάρια γίνονταν για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τώρα με την απλή αναλογική τα παζάρια γίνονται μέσα στα δημοτικά συμβούλια, ο καθένας φτιάχνει μια παράταξη ίσα να μπει μέσα και λέει θα διαπραγματευτώ εγώ με καλύτερη θέση και την καρέκλα μου και θα διαπραγματευτώ και την πορεία μου. Εμείς δεν είμαστε σε παζάρια για καρέκλες. Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγωνιστικής διεκδίκησης, αταλάντευτοι διαδηλωτές και υποστηριχτές των δικαιωμάτων του λαού μας. Θα επιμείνω, βρίσκεται αρετές ανθρώπινες και πολιτικές στους συνυποψηφίους σας? Και αν ναι, ποιες είναι? Και εγώ θα επιμείνω στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις συνεργασίες. Ο λόγος ανησυχίας πρέπει να υπάρχει... Να τρέχει ο χρόνος, παρακαλώ. Η ταρίφα δεν τη βλέπω εδώ. Γιατί όσους έχουν εμπειρία από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από τα Δημοτικά Συμβούλια, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η συνεργασία που εκφράστηκε στο πολιτικό επίπεδο και βλέπετε και όλοι τους τελευταίους μήνες με το όλη αυτή την κατάσταση που μοιάζει σαν το τραγούδι «Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ». Λοιπόν, έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο πρώτος προϋπολογισμός της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος ήταν, υποτίθεται, ο πρώτος αριστερός προϋπολογισμός της χώρας και κατατέθηκε, ψηφίστηκε,
και από τη Δύναμη Ζωής, από την κυρία Δούρου, ψηφίστηκε και από τον κύριο Σγουρό, ψηφίστηκε και από το 15% που λέγατε πριν, από τη Νέα Δημοκρατία. Ο δήθεν πρώτος αριστερός, ο οποίος ήταν ένας βαθιά ταξικός αντιλαϊκός προϋπολογισμός και είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Καυγά για την πατρότητα του προϋπολογισμού. Ο κύριος Γουρός και δικαίως είχε σκί στα ρούχα του, έλεγε «Αυτός είναι ο δικός μου προϋπολογισμός». Λοιπόν, και τον έχετε φέρει, είναι δυνατόν να μην τον ψηφίσω. Η κυρία Δούρου έλεγε «Πράγματι είναι 90% Δούρου, 90% Σγουρός και 10% Δούρου ο προϋπολογισμός, γιατί δεν έχουμε προλάβει». Και στο δεύτερο προϋπολογισμό τα ίδια γίνανε. Αυτό που πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει η σύνθεση και των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων με όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές περιφερειακούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης, όσο γίνεται πιο ψηλά, γιατί όχι και πρώτη δύναμη.